ήθελα να καλέσω την αγαπητή φίλη και συμμαχήτρια στους κοινούς στόχους για την αναβάθμιση αυτής της πατρίδας. Σε αυτήν την κοπέλα που με την κοινωνική και πολιτική της δράση μέχρι τώρα μας έπεισε για να της εμπιστευτούμε την εντολή και σε λίγες μέρες με τη βοήθεια της συντριπτικής πλειοψηφίας της τοπικής κοινωνίας θα πάρει την εντολή και την ευθύνη στα χέρια της για να δικαιώσει τις προσδοκίες και τους αγώνες όλων μας, όλων σας, όλης της Κομωτινής. Φελίνα! Δημότες. Σας καλωσορίζω στην κεντρική εκδήλωση του συνδυασμού «Εμείς η πόλη», ενός συνδυασμού που δημιουργήθηκε μέσα από εσάς τους ίδιους, τους ανθρώπους της καθημερινότητας, του επαγγελματικού στίβου και των κοινωνικών αγώνων, της ελπίδας για ένα καλύτερο και πιο αποδοτικό Δήμο, για ένα καλύτερο αύριο για μας και τα παιδιά μας. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας απόψε εδώ, που είναι πολύ σημαντική για μένα και για τους συνεργάτες μου βέβαια, γιατί μας οπλίζετε με θάρρος και αποφασιστικότητα για να ολοκληρώσουμε έναν αγώνα που ξεκίνησε πριν από 3 μήνες έχοντας ένα κοινό στόχο, να διαλύσουμε τα στερεότυπα και να αναδείξουμε όλα εκείνα τα στοιχεία που αναδεικνύουν την Κομωτινή ως αυτό που πρέπει να είναι. Μια σύγχρονη ευρωπαϊκή πόλη. Μια κοινωνία πολυπολιτισμική. Μια κοινωνία με ιδανικά, αξίες και ηθική. Ειδικά πολιτική ηθική. Πέρα από προκαταλήψεις και συμπλέγματα του παρελθόντος. Κυρίες και κύριοι, όταν πήρα την απόφαση να ηγηθώ του νέου Δημοτικού Συνδυασμού, κάποιοι με ρώτησαν αν το σκέφτηκα καλά, αν αντιλαμβανόμουν το μέγεθος και την ευθύνη μιας τεράστιας προσπάθειας. Ναι, ήξερα πολύ καλά από την αρχή τι ήθελα να κάνω και γιατί έπρεπε να προσπαθήσω να το πετύχω. Ήξερα από την αρχή ότι έπρεπε να δώσω όλες μου τις δυνάμεις για να παλέψω για ένα Δήμο στον οποίο γεννήθηκα και μεγάλωσα, για ένα τόπο που γεννήθηκε και ζει η κόρη μου και που βλέπω να έχει τις ίδιες αγωνίες, τα ίδια ερωτηματικά που είχα και εγώ πριν από αρκετά χρόνια. Και είπα, ναι, αξίζει να προσπαθήσω για το μέλλον του παιδιού μου, των παιδιών του Δήμου μας, των νέων μας και των μέλλον όλων μας. Η τοπική αυτοδιοίκηση είναι ένα μεγάλο σχολείο. Τα 8 χρόνια ενασχόλησής μου με το Δήμο, με τη διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων, τον πολιτισμό και ως πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου απέκτησα γνώσεις και εμπειρίες που ήταν πολύτιμες για μένα. Δήμαρχε, σας ευχαριστώ αν βρίσκεστε εδώ για αυτές τις πολύτιμες εμπειρίες. Όμως, όλος αυτός ο πλούτος που αποκόμισα δεν έχει καμία αξία εάν δεν επιστραφεί στους συνδημότες μου, εάν δεν γίνει θέσεις, προτάσεις, λύσεις στα προβλήματά μας. Σε αυτή την προσπάθεια δεν είμαι μόνη μου. Έχω δίπλα μου ένα θησαυρό, μια ομάδα συνεργατών, νέα πρόσωπα και όχι συστημικά, που δεν τους ενδιαφέρει η αυτοπροβολή, ούτε επαναπαύονται στην αναγνωρισιμότητά τους. Πρόσωπα καταξιωμένα στη συνείδηση της τοπικής κοινωνίας, από την πόλη και τους οικισμούς, από την πλειονότητα και τη μειονότητα,
με μοναδικό σκοπό την προσφορά στο Δήμο και τους κατοίκους του. Συγκροτήσαμε ένα ευρύ μέτωπο κοινωνικών και πολιτικών δυνάμεων που θέλει αλλαγές, την ανάπτυξη, θέλει να αναδείξει την περιοχή, την ταυτότητά της και τις αξίες του τόπου. Αφήσαμε στην άκρη τις κομματικές ταυτότητες και κάνουμε πράξη την αφοσίωσή μας σε ένα και μοναδικό στόχο, το νέο Δήμο Κομοτηνής. Φίλες και φίλοι, θα μου επιτρέψετε να επαναλάβω αυτό που γνωρίζετε και που γνωρίζουμε όλοι μας πολύ καλά. Στη Θράκη και στη Ροδόπη ειδικότερα, έχουμε καταφέρει να δημιουργήσουμε μια ανοιχτή κοινωνία. Πρόκειται για μια κατάκτηση για την οποία πρέπει να είμαστε περήφανοι, γιατί οφείλεται κυρίως σε όλους ανεξαιρέτους τους πολίτες. Σε εμάς που ζούμε τις ίδιες χαρές, τις ίδιες αγωνίες και τους ίδιους προβληματισμούς. Αυτή την κατάκτηση θα πρέπει να την προστατεύσουμε ως κόρη οφθαλμού. Δυστυχώς, σε κάθε προεκλογική περίοδο, κάποιοι θυμούνται τη μειονότητα και προσπαθούν να τη χρησιμοποιήσουν και επιλέγω συνειδητά αυτή τη λέξη προκειμένου να ακολουθηθούν συγκεκριμένες πολιτικές. Ας οπάσουν επιτέλους και ας μας αφήσουν να συνεχίσουμε όπως εμείς και μόνο γνωρίζουμε και όπως πορευτήκαμε όλα αυτά τα χρόνια. Με σεβασμό και αλληλεγγύη. Εμείς είμαστε αποστασιοποιημένοι από αυτές τις παροχημένες πλέον τακτικές. Είμαι περήφανη γιατί στο δικό μας ψηφοδέλτιο συμμετέχουν συμπολίτες μας από τη μειονότητα, πετυχημένοι επιστήμονες και επαγγελματίες που είναι αποφασισμένοι να συμβάλλουν στην επίλυση των προβλημάτων τα οποία είναι κοινά για όλους τους πολίτες. Φίλες και φίλοι, δυστυχώς πρέπει να αναφερθούμε και στην απερχόμενη διοίκηση. Η απερχόμενη Δημοτική Αρχή δεν έχει κάνει αυτά που μπορούσε και όφιλε για τα μείζωνα ζητήματα που απασχολούν το Δήμο Κομοτηνής. Ούτε διεκδίκησε, ούτε πρότεινε. Είναι γεγονός βέβαια ότι η οικονομική κρίση που ταλανίζει τη χώρα μας έχει βάλει βαρύ αποτύπωμα σε όλους τους Δήμους και συνεπώς και στο δικό μας. Όμως δεν μπορούμε να χρησιμοποιούμε αυτή την κατάσταση ως δικαιολογία για όλα. Δεν πρέπει να γινόμαστε διαχειριστές μόνο των ζητημάτων. Πρέπει να ακούμε τα προβλήματα και να προτείνουμε λύσεις βάσει των συνθηκών που αντιμετωπίζουμε κάθε φορά. Είναι άραγε τόσο δύσκολο να αντιληφθείς ότι όταν μια τοπική αγορά έχει στην κυριολεξία γονατίσει, δεν μπορείς να απαιτήσεις από τους επαγγελματίες της πόλης που ουσιαστικά είναι η κινητήριος δύναμη τόσο υψηλά δημοτικά τέλη. Είναι τόσο δύσκολα να αντιληφθείς ότι το μοσαϊκό δημιουργίας της περιοχής διαμορφώνεται από ιδιαίτερα γεωγραφικά, ιστορικά, θρησκευτικά, πολιτιστικά και αλλογραφικά χαρακτηριστικά και απαιτεί την ανάδειξή του. Όπως την ανάδειξή τους και την προβολή τους ζητούν και τα τοπικά μας προϊόντα που έχουν κατακτήσει εξαγωγικά ξένες χώρες και αγορές και δημιουργούν το brand name της Κομοτηνής. Είναι τόσο δύσκολο να αντιληφθείς ότι μπορείς να αξιοποιήσεις όλα εκείνα τα ευρωπαϊκά προγράμματα, τα χρηματοδοτικά εργαλεία, προκειμένου να χρηματοδοτήσεις δράσεις για την υγεία, το περιβάλλον, την ενέργεια και τον πολιτισμό. Είναι τόσο δύσκολο. Εμείς λέμε πως όχι, δεν είναι. Αρκεί να έχεις θέληση, να θέτεις στόχους και να κοιτάς μπροστά. Συνδημότησες και συνδημότες, στην καθημερινή μου επαφή στην πόλη και στους οικισμούς, βλέπω στα μάτια των συνδημοτών μου την πίστη και την προσμονή. Βλέπω την αγωνία των ανθρώπων
και κυρίως των νέων ανθρώπων για το μέλλον τους. Βλέπω όμως και κάτι άλλο. Τη θέληση να προσπαθήσουν, ώστε ο τόπος τους να αλλάξει. Να αλλάξει προς το καλύτερο. Να συμμετάσχουν σε μια κοινή προσπάθεια για μια νέα αρχή. Αυτό το συγκινητικό και ταυτόχρονα δημιουργικό κάλεσμα, εγώ δεσμεύομαι ότι δεν θα το προδώσω ποτέ. Αυτό το ιδιώμαι εγώ και οι συνεργάτες μου, που είναι έτοιμοι να υπερβάλλουν αυτό σε αυτήν την προσπάθεια. Και είμαστε σήμερα εδώ με συνέστηση των δυσκολιών, των μεγάλων ευθυνών και με ισχυρή θέληση και αποφασιστικότητα. Καταθέσαμε ένα πρόγραμμα με συγκεκριμένες θέσεις και προτάσεις για την ανάπτυξη και την καλύτερη λειτουργία του Δήμου μας. Με τη συμμετοχή των συμπολιτών μας θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο. Γενικός μας στόχος είναι η τοπική ανάπτυξη στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής προοπτικής. Αυτό σημαίνει μια ανάπτυξη ισόρροπη γεωγραφικά, αυτό σημαίνει μια ανάπτυξη συμβατή με την ευρύτερη περιοχή και τον ιδιαίτερο ευρωπαϊκό ρόλο που καλείται να διαδραματίσει ο Δήμος Κομοτηνής με επίκεντρο και σεβασμό πάντα στον άνθρωπο. Στις άμεσες προτεραιότητες και δράσεις μας θα αναφερθώ κυρίως στον πρωτογενή τομέα, στην προσέγγιση των νέων επενδύσεων, προκειμένου να δημιουργήσουμε εκείνες τις απαραίτητες νέες θέσεις εργασίας που θα δώσουν λύσεις στα προβλήματα των νέων. Θα παρέχουμε κίνητρα, δημιουργούμε τη δομή στήριξης επιχειρηματικότητας, αξιοποιούμε τα φυσικά πλεονεκτήματα της περιοχής, εστιάζοντας στη γεωργία και στην αλληλεία. Δημιουργούμε τις δομές αγροτικής επιχειρηματικότητας για να στηρίξουμε τους αγρότες μας. Ενισχύουμε τους ντόπιους παραγωγούς μέσα από τα δίκτυα ανάπτυξης και προώθησης των αγροτικών μας προϊόντων. Επενδύουμε στην τουριστική ανάπτυξη και προβολή της περιοχής, αξιοποιώντας όλες εκείνες τις φυσικές ομορφιές και ιδιαίτερα την παραλιακή ζώνη. Προτεραιότητά μας βέβαια είναι ο άνθρωπος και θεωρούμε σημαντική την ενίσχυση της κοινωνικής πολιτικής και μείζον θέμα φυσικά είναι η αντιμετώπιση εκείνων των προβλημάτων που έχουν πολλές οικογένειες λόγω της ανεργίας. Δίνουμε έμφαση στην επαναλειτουργία του κοινωνικού παντοπολίου, το οποίο θα στηρίξει τις οικογένειες που περνούν δύσκολα, αλλά και στις κινητές μονάδες φροντίδας προληπτικής ιατρικής. Θα αξιοποιήσουμε την τεχνολογία προς όφελος της κοινωνίας, δημιουργώντας τη δημοτική δομή φροντίδας και υγείας, την παροχή τηλεματικών υπηρεσιών σε αμαία και υπερήλικες. Δημιουργούμε ολοήμερο βροχονηπιακό σταθμό και μεριμνούμε για την πνευματική διάπλαση των παιδιών με τη δημιουργία της σχολής γονέων και φυσικά την επαναλειτουργία των κατασκηνώσεων της Παντρός. Στηρίζουμε τα άτομα με ειδικές ανάγκες και δημιουργούμε το δημιουργικό εργαστήρι για τα άτομα αυτά που έχουν ειδικές δεξιότητες και εστιάζουμε βασικές καθημερινές μας ανάγκες στη δημιουργία των αστικών αγροκηπίων. Μίζωνος σημασίας βέβαια είναι ποιότητα ζωής στην πόλη μας και τους οικισμούς μας. Μεριμνούμε για την αστική ασφάλεια των πολιτών, για την καθαριότητα της πόλης και την αισθητική σε πάρκα, πλατείες και σε όλες τις γειτονιές του Δήμου. Επεκτείνουμε με ορθολογικά κριτήρια το έργο του ποδηλατοδρόμου. Δημιουργούμε νέους χώρους στάθμευσης και παιδικές χαρές. Αξιοποιούμε το χώρο του καρυδορέματος και επεκτείνουμε και εξυγχρονίζουμε το κοινοκομείο, περισυλλέγοντας όλα τα αδέσποτα ζώα της πόλης. Δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στη βελτίωση των συνθηκών της καθημερινής ζωής και στα χωριά του Δήμου μας. Ενισχύουμε τα έργα αγροτικής οδοποιίας, ολοκληρώνουμε και επεκτείνουμε τα δίκτυα αποχέτευσης και βιολογικού καθαρισμού. Αντικαθιστούμε τα δίκτυα ύδρευσης όπου αυτά κρίνονται ακατάλληλα και αποκαθιστούμε όλα τα προβλήματα. Αναδεικνύουμε τους χώρους πολιτισμού, αθλητισμού όλων των οικισμών μας. Και φυσικά
ενισχύουμε το δίκτυο μεταφορών από και προς την πόλη. Παιδεία, πολιτισμός, αθλητισμός, έννοιες ξεχασμένες τα τελευταία χρόνια. Προτείνουμε να δημιουργήσουμε νέες σχολικές μονάδες, να αξιοποιήσουμε και να βελτιώσουμε όλες εκείνες τις δομές του Πανθρακικού Σταδίου Κομωτινής σε συνεργασία πάντα με τη Γραμματεία Αθλητισμού, ώστε ο κάθε δημότης να έχει πρόσβαση στην άθληση. Οργανώνουμε αγώνες διάφορων αθλημάτων, πανελλήνιας και διαβαλκανικής εμβέλειας. Εποκτείνουμε τα προγράμματα μαζικού αθλητισμού και ενισχύουμε αθλητικά την περιοχή του Φαναρίου. Ιδρύουμε το Δίκτυο Πολιτιστικών Μνημείων και Μουσείων και την επαναλειτουργία της πολιτιστικής Κυψέλης που με τόσο κόπο δημιούργησε ο Δήμαρχος τα προηγούμενα χρόνια. Επιβάλλεται να δημιουργήσουμε ένα Μητρό Καλλιτεχνών και Αθλητών. Πρέπει να αναδείξουμε τους νέους της περιοχής μας. Πρέπει να δημιουργήσουμε ένα πιστοποιημένο φορέα που να ενισχύει όλους εκείνους τους συλλόγους, τις οργανώσεις και τα σωματεία που παράγουν πολιτιστικό και αθλητικό έργο στην περιοχή. Θέτουμε δράσεις διαβαλκανικού χαρακτήρα και θέτουμε σε λειτουργία εκπαιδευτικά εργαστήρια τέχνης μέσα σε χώρους πολιτισμού του Δήμου Κομωτινής. Σεβόμαστε το περιβάλλον μέσα από την αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών. Ήδη, συνάδελφοί μου και συνεργάτες μου εκπονούν ένα στρατηγικό σχέδιο ενεργειακής πολιτικής δράσης για το Δήμο Κομωτινής με σκοπό να εξυγχρονίσουμε όλα τα δημοτικά κτίρια και να γίνουν ενεργειακά αυτόνομα. Επεκτείνουμε το δημοτικό φωτισμό σε όλες τις γειτονιές και τους οικισμούς του Δήμου. Οι νέοι μας, άραγε, ποιο το μέλλον τους, προτείνουμε και στηρίζουμε την πολλά υποσχόμενη νεολαία της πόλης μας, δημιουργώντας τις δομές στήριξης των εφήβων και επαγγελματικού προσανατολισμού. Μέσα από τη θερμοκοιτή δανέων, δημιουργούμε απρόσκοπτα εργαστήρια πνευματικής και επαγγελματικής ενεργοποίησής τους. Με γνώμονα την αξιοποίηση της δημιουργικότητας και των φιλοδοξιών των νέων συνδημοτών μας, θέτουμε σε συνεχή λειτουργία το Γραφείο Στήριξης Νεανικής Επιχειρηματικότητας. Φίλες και φίλοι, τα επόμενα χρόνια η τοπική αυτοδιοίκηση θα μπει σε ένα νέο τρόπο λειτουργίας που σίγουρα θα αποτελεί έκπληξη για πολλούς. Θα κληθεί να ανταπεξέλθει μόνη ως φορέας της ανάγκης της. Συνεπώς, θα πρέπει να βρει νέους τρόπους χρηματοδότησης, έργων και δράσεων. Μας δίνεται μια χρυσή ευκαιρία με το επόμενο ΕΣΠΑ, το οποίο βέβαια επιβάλλεται να αξιοποιηθεί σωστά και να αποτελέσει πνοή ζωής στο Δήμο Κομωτινής. Συνεπώς, πρέπει να είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις της νέας προγραμματικής περίοδου με στόχο τα πολλαπλάσια ωφέλη για τους δημότες μας. Μεγάλη βαρύτητα πρέπει να δοθεί και στην εξωστρέφεια του Δήμου Κομωτινής, το οποίο έχουμε αμελήσει ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια. Δυστυχώς, δεν έχει γίνει καμία ενέργεια προβολής του Δήμου ή θεσμοθέτησης δράσεων προς την κατεύθυνση αυτή. Δεν έχουμε αξιοποιήσει την τεράστια επένδυση που έχει αυτός ο τόπος. Το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο, το οποίο θα μπορούσε να στρέψει το ενδιαφέρον στο Δήμο μας σε εκπαιδευτικό αλλά και πολιτιστικό επίπεδο, προσελκύοντας επισκέπτες από την ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων. Μιλάμε για την πολυπολιτισμικότητα, χαρακταρίζοντάς την ως συγκριτικό πλεονέκτημα, αλλά μόνο στα λόγια. Στην πράξη δεν έχουμε κάνει τίποτα για να αξιοποιήσουμε αυτό το στοιχείο που μας κάνει μοναδικούς σε όλη την ελληνική επικράτεια. Σκεφτείτε πόσες ευκαιρίες μπορεί να εκμεταλλευτεί ο Δήμος μας με τη διάλυση του κάθε του άξονα για την οικονομία φυσικά και τον τουρισμό μας. Υπάρχουν λοιπόν εργαλεία που μπορούμε να αξιοποιήσουμε, τομείς στους οποίους μπορούμε να δραστηριοποιηθούμε και να δημιουργήσουμε.
Το πρόγραμμά μας έχει φιλοσοφία και λογική. Ο Δήμος μας δεν χρειάζεται έργα που ξεκινούν και δεν τελειώνουν ποτέ. Χρειαζόμαστε δράσεις, πρωτοβουλίες, έργα με ταυτότητα, με συντονισμό και διαφάνεια που θα καλύπτουν τις ουσιαστικές ανάγκες των πολιτών και θα λύνουν τα προβλήματά τους. Το πρόγραμμά μας είναι ρεαλιστικό. Μπορεί και πρέπει να υλοποιηθεί. Όμως δεν είναι υπόθεση ενός. Οι συνεργάτες μου αποτελούν την εγγύηση για να κερδίσουμε αυτό το στοίχημα. Σας τους παρουσιάζω με μεγάλη περηφάνεια. Τους ευχαριστώ όλους για την τιμή που μου κάναν να είναι δίπλα μου, που έγιναν συμμέτοχοι σε αυτόν τον όμορφο αγώνα. Ο καθένας μας μπορεί να πετύχει πολλά. Όλοι μαζί μπορούμε να πετύχουμε περισσότερα. Γιατί εμείς όλοι μαζί συμμετέχουμε, δημιουργούμε, συμφέρουμε.